στην αναγκαιότητα της μεγάλης προσέλευσης ψηφοφόρων στις εκλογές της Κυριακής για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Καβάλας, Κώστας Ευθυμιάδης. Συμπλήρωσε δε πως ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο απαιτεί μια συγκροτημένη ηγεσία, η οποία θα αναδειχθεί από το λαό. Είναι γνωστή η ημερομηνία, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Θα αναφερθώ λίγο στην σκοπιμότητα της προσέλευσης τη μέρα αυτή από τους φίλους και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γενικώς τους Έλληνες πολίτες, για να δώσουμε και έναν τόνο που θα ανανεώσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τις εκλογές αυτές. Όλα έδειχναν στις 22 Νοεμβρίου ότι η προσέλευση θα ήταν μεγάλη, θα έλεγα, όχι μόνο ικανοποιητική, αλλά απολύτως ικανοποιητική. Δυστυχώς το τεχνικό πρόβλημα στο οποίο προσέκρουσε η διαδικασία δεν μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε. Από την πλευρά του, ο Μπάμπης Δράκος αναφέρθηκε στην διαδικασία των εκλογών, υποσχόμενος πως αυτή τη φορά η διαδικασία θα είναι επιτυχής, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η πρόβα της προηγούμενης Κυριακής. Τόνισε πως στόχος είναι τουλάχιστον 5.000 ψηφοφόροι στον νόμο Καβάλας να προσέλθουν στις κάλπες, ενώ υπογράμμισε πως όπου ψηφίζει κάποιος στις 20 Δεκέμβρη, εκεί θα πάει να ψηφίσει και την δεύτερη Κυριακή, αν υπάρξει, στις 10 Ιανουαρίου. Θα αναφερθώ λίγο στην εκλογική διαδικασία για μια ακόμη φορά και να πω ότι τα εκλογικά κέντρα στο νόμο Καβάλας, αρχίζοντας από τη Θάσο, θα είναι στη Θάσο, θα είναι δύο, θα είναι ένα στο Λιμένα και ένα στα Λιμενάρια. Στο Λιμένα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στα Λιμενάρια θα είναι στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λιμεναριών. Στο Νέστο, στο Δήμο Νέστου, στη Χρυσούπολη θα έχουμε δύο εκλογικά τμήματα, τα οποία θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της πρώην Δημαρχίας, το κτίριο, το πρώην Δημοτικό. Στη Κεραμωτή θα είναι στην καφετέρια του κυρίου Αδαλάκη. Στη Νέα Καριά θα είναι στο Αγροτικό Ιατρείο και στο ΚΕΠ Λεκάνη, στα Ορεινά. Στο Παγκαίο θα έχουμε στο φουαγέ του Διοικητηρίου στην Ελευθερούπολη δύο εκλογικά τμήματα. Στο Προθάλαμο του Δημαρχείου, να το πούμε σωστό. Προθάλαμο του Δημαρχείου. Στην Νικήσιανη, στο καπί της Νικήσιανης. Στο Λαογραφικό Μουσείο στη Μουσθένη. Στο καφενείο του Κόστογλου στη Γαλιψό. Και στο Βασίλη του Τσιρόπουλου στην Πέραμο. Στην Καβάλα θα έχουμε πέντε εκλογικά τμήματα στο φουαγέ του Διοικητηρίου στην πόλη της Καβάλας, ένα εκλογικό κέντρο στην Καρβάλη στο Πολύκεντρο, ένα στο Ζυγό στο πρώην κοινοτικό κατάστημα και ένα στις Κρινίδες στο καφενείο του Γιάννη Χατζηγουρβανάκη.